Ένα βαλάντι. Ναι. Έτσι είσαι και με τα παιδιά. Έχεις ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Ναι, με το γιο μου πιο πολύ. Προσπαθώ να. Ηλικίες, βαλάντι. Είναι 10 ο γιος μου, 10,5. Πόσο μεγάλωσε. Ναι. Θυμάμαι που συναντηθήκαμε στο Πανόραμα. Όταν έκανα γύρω έξω το αυτοκίνητο. Ναι, ακριβώς. Ναι, η κορούλα πόσο είναι. Η κορούλα είναι 2,5 χρονών. Μεγάλωσε κι αυτή. Και τώρα περιμένουμε και το τρίτο. Πού έχεις περισσότερο κλείσει, το γιο ή στην κόρη? Είναι ξεχωριστό. Ναι. Δεν το. Περιμένουμε το τρίτο. Τι ωραία πράγματα. Ναι, τρίτεκνος. Σε 2,5 μήνες. Τρίτεκνος. Δυστυχώς με τρεις διαφορετικές βέβαια. Αλλά... Εντάξει. Τουλάχιστον, πώς το λένε. Να τα βάλουμε κάτω λιγάκι, βαλάτε, γιατί με έχεις μπερδέψει τώρα. Λοιπόν, τρία παιδιά με τρεις διαφορετικές γυναίκες. Ναι. Τώρα, έχεις παντρευτεί? Όχι, τώρα. Μία φορά. Όχι, τώρα όχι. Θα κάνεις δηλαδή μαζί και ή δεν θα κάνετε γάμο? Ό,τι με ασβεί δεν έχω. Η κοπέλα καινούργια είναι μέσα στο χώρο, μέσα όχι, στο χώρο. Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Μπράβο. Είσαι ευτυχισμένος. Τέλεια, πολύ. Πολύ. Τι περιμένουμε, ξέρουμε το φίλο? Όχι, είπα δεν θέλουμε να το μάθουμε. Ούτε σύζυγος? Ούτε. Η γυναίκα, η κοπέλα, ναι, όχι, όχι. Η σύντροφος? Όχι. Ούτε εκείνη, ναι. Εκείνη ήταν η πρώτη που δεν ήθελε, οπότε... Απίστευτο. Θέλω α μην ξέρουμε και κάτι. Τρίτεκνος τώρα, δηλαδή είναι απίστευτο. Μπράβο σου, Βερβαλάντη. Συγχαρητήρια. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Όλα καλά. Ωραία, καλή εγκυμοσύνη. Η σύντροφό σου. Ναι, μια χαρά. Τέλεια. Το περιμένεις πώς και πώς? Ναι. Αισθάνθηκες ότι ήσουν κοντά και στα άλλα δύο, στις ηλικίες που έχουν φτάσει? Κοίτα, η απόσταση. Ότι μένω Αθήνα, ο γιος μου είναι Θεσσαλονίκη, η κόρη μου είναι Βέρεια. Λίγο είναι δύσκολο. Το θέμα της απόστασης. Ακριβώς. Σου λείπουν πολύ? Σίγουρα. Μιλάτε στο τηλέφωνο. Δεν θα... φαντάζομαι και προσπαθούμε, ναι, μιλάει, το τηλέφωνο, αλλά εντάξει, μικρή μιλάς, αλλά εντάξει, άμα τα είναι άλλη επαφή. Από εκεί κοντά. Η επαφή. Σου σίγουρα τραγουδάνε τα τραγούδια τα δικά σου? Η κόρη, ναι. Η κόρη, ναι. Ναι, ναι, η κόρη, όχι, ναι. Ο γιος. Ο γιος τραγουδάει άλλα πράγματα. Έχει ταλέντο η κόρη, πώς τη βλέπεις? Έχει φωνούλα. Δεν έχει σημασία, 2,5 χρονών, αλλά... Νομίζω θα έχει, νομίζω θα έχει. Εμένα ο γιος μου. Ο γιος μου έχει πάντως. Έχει? Ναι, έχει. Λες να ασχοληθεί δηλαδή, θα το ήθελες? Ό,τι του βγει. Το καλύτερο. Ό,τι του βγει, δεν με απασχολεί. Καλύτερα να είναι χόμπι βέβαια. Θα τα έστειλες τώρα, βαλάντι μου, τώρα που θα ξεκινήσει το σοου για τα πιτσιρίκια? Α, όχι. Δεν νομίζω. Γιατί να το βάλω στη τέτοια διαδικασία? Του διαγωνιζόμενου. Ναι, γιατί να νιώθει έτσι? Όταν μεγαλώσει και το θελήσει μόνος του, βεβαίως. Αν το θελήσει τώρα που είναι 10 χρονών και σου πει ότι μπαμπά θέλω να συμμετέχω. Όχι, δεν θα τον αφού. Τι θα του έλεγες? Από μένα εξαρτάται, οπότε δεν θα τον άφηνα. Σωστό και αυτό, έτσι. Εσύ πώς ήσουν μικρός, ήθελες ανέκαθεν να γίνεις από πέντε, ναι, από πέντε χρονών ή μουσικός. Ή μουσικός. Μουσικός ήμουν. Από πέντε χρονών έπαιζα ακορντεόν, ψιλοτραγουδούσα. Συμμετείχες και σε χοροδίες και σε όλα τα θεατρικά, μουσικοθεατρικά του σχολείου? Ναι, πάντα. Δεν ήσουν δηλαδή ο ζωηρός που να είσαι στο 15 μελές. Ο ζωηρός ήμουν, 15 μελές δεν ήμουν. Δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό. Αυτό η ψήφη και αυτά δεν μου. Ναι, οπότε θα σε ρωτήσω τις εκλογές. Συνήθως δεν είναι αξιοκρατικά, γι' αυτό. Αυτό με πειράζει ίσως, επειδή δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ναι. Πιστεύεις ότι εκλείπει? Δεν εκλείπει. Τουλάχιστον από αυτά που ακούμε γύρω μας. Στο χώρο σου υπάρχει αξιοκρατία? Πιστεύεις ότι υπάρχει, επικρατεί το δίκαιο? Μοιρασμένο είναι. Νομίζω. Αλλά σίγουρα όσοι κάνανε καριέρες δεν είναι τυχαίο. Είναι άνθρωποι πραγματικά που άξιζαν. Όλοι οι άλλοι που δεν υπάρχουν απασχολούν για λίγο και μετά χάνονται. Τότε όμως εδώ τώρα σε αυτή τη φάση είναι σαν να αναιρείς αυτά που είπες και πριν, ας πούμε. Γι' αυτά τα ονόματα που ανέφερες. Όχι, είπα όσοι κάνουν καριέρα μέχρι στιγμής, ναι, μεγάλη, είναι μεγάλη. Αξιοκρατικά είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Ναι, αυτό λέω, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι άλλοι που εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή και απασχολούν. Ναι, πιστεύεις ότι είναι σαν βεγγαλικά? Ναι, είναι και κάποια βεγγαλικά. Μα έτσι ήταν πάντα. Έτσι ήταν πάντα. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ο Παντελής Παντελίδης. Ο Παντελής Παντελίδης δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι τυχαίος. Όχι, βέβαια. Είναι άνθρωπος. Είναι τα παιδιά που σου γνωρίζω πάρα πολύ, σαν συνθέτη τουλάχιστον και σαν στιχουργός. Είναι ένας τραγουδοποιός που λέει πάρα πολύ καλά τα τραγούδια του. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του. Και εύχομαι το παιδί να συνεχίσει να είναι έτσι και να δίνει τα ίδια τραγούδια. Γιατί μέσα από το διαδίκτυο. Σίγουρα, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο πάντως.